Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και καλώ ορίσατε στα Echo News by Day. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να δούμε τη θέση που είχε η έννοια τη προστασία του περιβάλλοντο στα φιλοσοφικά κείμενα, αλλά και ποια είναι η σχέση τη με τη νέα ελληνική γλώσσα. Και φυσικά θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση ανθρώπου-φύση όπω προτάθηκε στην ελληνική φιλοσοφία. Και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρί την πολύτιμη βοήθεια τη κυρία Ευγενία Μανολίδου, υπεύθυνη προγράμματο σπουδών τη ελληνική εισαγωγή, την οποία καλωσορίζω στο στούντιο του Σκάι. Σα ευχαριστώ θερμά. Που είστε απόψε μαζί μα για να κάνουμε μαζί αυτή τη βουτιά στα αρχαία ελληνικά κείμενα με βασικό μα θέμα, την οικολογία. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι σήμερα κοντά σα. Από του Προσωκρατικού, η φύση ήταν κάτι που απασχολούσε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Αργότερα, και οι γνωστοί φιλόσοφοι, όπω είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλη, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τη φιλοσοφία, γιατί ήταν αλληλένδετοι πάντα με τον άνθρωπο. Ο οποίο Αριστοτέλης, χαρακτηρίστηκε και πατέρα τη βιολογία. Ήταν ιστορικά τα κείμενά του και σε αυτό τον τομέα. Του έκανε μια μεγάλη μελέτη γύρω από τα έμβια όντα. Και τα ζώα και τα φυτά. Ένα από τους πιο γνωστούς του πιο γνωστού του μαθητέ, ο Θεόφραστο, ο πατέρα τη Βοτανική, έλεγε ότι θα πρέπει να φερόμαστε σε όλα τα έμβια όντα σαν να είναι άνθρωποι. Να δούμε λοιπόν τώρα, κυρία Μανολίδου, πώ εμφανίζεται η ιδέα τη προστασία του περιβάλλοντο στα κείμενα τη φιλοσοφία. Mm -hmm. ε, Βεβαίω, σα είπα πριν για τον Θεόφραστο, το μαθητή του Αριστοτέλου, ο οποίο επικροτώντα τη διδασκαλία του δασκάλου του, ε, έλεγε και εκείνο και συμφωνούσε με τη φράση του Αριστοτέλου ότι σε ό,τι βρίσκεται στη φύση. Σε όλα τα πλάσματα υπάρχει κάτι το θαυμαστό. Εν πάση τη φυσική, ένα αισθητή θαυμαστών. Επίση, έλεγε πάντα ότι η φύση δεν κάνει τίποτα ανολοκλήρωτο ή μάταιο. Η φύση μηδέν μη τε μήτε μάτιν. Και ένα τελευταίο ρητό από τον επίχαρμο ιδέ. Μελέτη φύσεως αγαθά πλοίο να δωρείτε. Η μελέτη της φύσης χαρίζει πολλά αγαθά που μας φέρνει και στην σύγχρονη έννοια της οικολογίας. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τώρα την ετυμολογία κάποιων από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Ειδικά με την κλιματική κρίση να γεννά υπαρξιακές απλές για τον ίδιο τον άνθρωπο. Βεβαίως, γιατί Πιστεύουμε και εμείς στην ελληνική αγωγή ότι το τι σημαίνει κάθε λέξη ξεχωριστά είναι η αρχή της σοφίας. Και έτσι ξεκινάμε από τη λέξη Οικολογία, προφανώς, ε, ο λόγος του οίκου, η επιστήμη που εξετάζει τα του οίκου. Mm -hmm. Την είδαμε από τον γερμανό βιολόγο Ernst Haeckel το 1866. Η επόμενη μα λέξη, το κλίμα. Η επόμενη λέξη, το κλίμα. Εμβληματική yeah. λέξη τη εποχή. Από το κλίνο με γιώτα που έχει να κάνει με την κλίση τη γη ω προ τον ήλιο, που είναι κάτι που είχε παρατηρηθεί ήδη από τα πανάρχια χρόνια ότι είχε να κάνει με τι μεταβολέ του καιρού. Να κλείσουμε με τη λέξη νέα, η οποία μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με την οικολογία, έχει όμω με την εκπομπή σα, και α αναλογιστούμε ότι αν. Έστω και για σήμερα, πούμε ότι η εκπομπή λέγεται Τα Νέα του Οίκου αντί για Echo News. Ίσως και οι τηλεθεατέ να συνειδητοποιήσουν το πόσο πολύ αφορά η οικολογία τα του Οίκου του. Ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για νέο επεισόδιο με περισσότερε λέξει και περισσότερε φράσει. Εγώ σα ευχαριστώ με πολύ χαρά. Κυρίε και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Καλό σα βράδυ.